και φτάσαμε στο δεύτερο μέρος για τις στρατηγικές για business, όπου ελπίζω να έχεις διαβάσει καλά, διότι εγώ τις τεχνικές γνώσεις έχω φέρει, ελπίζω εσύ να έχεις φέρει το πάθος για να συνεχίσουμε να δούμε με ποιο τρόπο σήμερα κάνουμε marketing, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, με τα δεδομένα μιας εποχής που έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά. Εδώ θα δούμε πώς να αναπτύξουμε ένα εξαιρετικό marketing, δηλαδή πώς να έχουμε μία overview, δηλαδή από ψηλά, στο πώς να αναπτύξουμε αυτό το marketing, έτσι ώστε όταν μιλήσουμε για προϊόν, για τοποθέτηση και μετά για το πώς να το πουλάμε, να έχει ήδη εξοικειωθεί με αυτό το κομμάτι. Okay. Σήμερα η προώθησή σου πρέπει να γίνει με καμπάνιες, μία ή παραπάνω καμπάνιες προώθησης. Και τι είναι μία καμπάνια προώθησης? Τι να σημαίνει άρα, καμπάνια προώθησης. Η καμπάνια προώθησης είναι μια στρατηγική με περιεχόμενα υψηλού επίπεδου. Τι σημαίνει αυτό? Κάποτε σου πουλούσαν ένα προϊόν όπου μέσω ενός φυλαδίου που σου έλεγε ή το αγοράζεις ή δεν το αγοράζεις, δηλαδή ή ναι ή όχι, δηλαδή ή τη τσάντα ή τη ζωή σου. Φαντάσου πόσες ευκαιρίες πώλησης χάνεις με το ναι και το όχι, ένα ξερό ναι ή όχι. Πάρε ή άσε, τσάντα ή τη ζωή σου. Πόσες πωλήσεις χάνεις με αυτόν τον τρόπο? Πολλές. Τώρα έχουν όλα αλλάξει αυτά. Αυτό που εμείς θα κάνουμε είναι να ξεχάσουμε αυτό το σύστημα και να αναπτύξουμε ένα σύστημα εντελώς ξεχωριστό, όπου θα έχουμε μία σειρά από εξαιρετικά ποιοτικά περιεχόμενα υψηλής αξίας. Okay. Μα υψηλής αξίας για ποιον? Μα για το κοινό σου. Αυτοί θέλουν σήμερα προϊόντα υψηλής αξίας. Δηλαδή, να προσφέρεις σε αυτούς αξία, δίνοντάς τους περιεχόμενο υλικό, έτσι ώστε να τους δώσει να καταλάβουν ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να λύσουν πιθανά προβλήματα ή καταστάσεις στις οποίες θέλουν να φύγουν. Για παράδειγμα, ένα βίντεο, ένα PDF, ένα email. Μα για μένα το βίντεο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι είναι αυτό το οποίο μπορείς να προσφέρεις και να δώσει μία αξία, ένα δεύτερο βίντεο, ένα τρίτο βίντεο, ένα τέταρτο βίντεο, δηλαδή ένα αξία, συναξία, συναξία, συναξία. Okay. Είναι λίγο όπως γνωριστήκαμε και εμείς, όπως με γνωρίζουν, μπαίνουν σε επαφή οι πελάτες μαζί μου, δηλαδή προσφέρω ένα βίντεο που έχει μέσα μία αξία, δεν μιλάω για προϊόν. Okay. Μετά σου έρχεται ένα δεύτερο βίντεο, ένα τρίτο βίντεο, ένα τέταρτο βίντεο, όπου μετά όταν φτάσει στο τελευταίο βίντεο είναι πολύ αργά να γυρίσεις πίσω και γίνεται η πώληση. Okay. Λοιπόν, δηλαδή για παράδειγμα του λες, εάν σου άρεσε το πρώτο, σου άρεσε το δεύτερο, σου άρεσε το τρίτο βίντεο, okay. Τώρα εδώ έχεις την ευκαιρία να αγοράσεις όλο το μπουφέ, να μπεις στη λεπτομέρεια. Με καταλαβαίνεις? Που λογικά αυτό έχει ένα κόστος. Μα σε αυτό το σημείο έχεις ήδη δημιουργήσει μία σχέση με το κοινό σου. Αξιοπιστίας, κύρος, εμπιστοσύνης, αξίας. Διότι να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι δεν αγοράζουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν. Αγοράζουν πράγματα που τα θυμούνται. Και σε αυτό το σημείο έχεις δημιουργήσει μία γνωστή φωνή. Είσαι φίλος. Και γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να κατανοήσει το μήνυμά σου. Εδώ θα μπούμε στη λεπτομέρεια, διότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος πρέπει να γνωρίζεις. Okay. Υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για το καθένα. Αυτό πρέπει να μάθεις. Αυτό είναι για να σου δώσω τη λογική. Πώς θα κάνουμε τη διά μας προώθηση? Με ένα φυλάδιο? No. Με μια διαφήμιση στη διά μας ιστοσελίδα? Όχι. Με ένα προϊόν στην εφημερίδα? Όχι, το προϊόν θα το ανακαλύψουμε μόνο στο τέλος. Να θυμάσαι, αξία, 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 πώληση. Δηλαδή για να έχουμε ένα εξαιρετικό marketing, μια καμπάνια, πρέπει να συνοδεύεται με αξία. Δηλαδή δεν μπορείς να βάζεις μαζί δεξιά, από δεξιά και αριστερά, να παίρνεις πληροφορίες από τότε που είσαι μικρό, να τα βάλεις μαζί τώρα και να τα δώσεις. Ο κόσμος εκεί έξω δεν αγοράζει χαζομάρες. Ο κόσμος εκεί έξω γνωρίζει πολύ καλά αυτό που θέλει. Ο κόσμος εκεί έξω είναι άνθρωποι σαν εμένα, σαν εσένα, που έχουν μάθει να αξιολογούν μέσα σε 7 δευτερόλεπτα
για παράδειγμα, αν δουν ένα βίντεο, μέσα σε 7 δευτερόλεπτα θα καταλάβουν αν όντως είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουν να βλέπουν ή όχι, ή να αλλάξουν κανάλι. Okay. Ένα, την ποιότητα ενός περιεχομένου. Δύο, την ποιότητα ενός επαγγελματία. Αυτό το καταλαβαίνεις σε ένα βίντεο από την πρώτη στιγμή, διότι είμαστε η γενιά της τηλεόρασης. Έχουμε γεννηθεί με αυτή, άρα έχουμε μάθει, συνηθίσει να αξιολογούμε εικονικά. Αμέσως καταλαβαίνουμε αν αυτό είναι καλό για μας ή όχι μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Είναι ή όχι. Zapping. Και για να μην πέσουμε στο καλάθι των ανίκανων, θα πρέπει να δώσουμε αξία. Όπως είπαμε, 1, 2, 3, δηλαδή αξία, 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 μέχρι να φτάσουμε στο τέλος στην πώληση. Δηλαδή, περιεχόμενο εξαιρετικό. Δηλαδή, πρέπει να δώσεις όχι κάτι πρόχειρο που έχεις στο σιρταράκι σου και θα το δώσεις. Κάτι που έχει, είναι, θα δώσεις την κρέμα της κρέμας. Ό,τι καλύτερο έχεις πρέπει να προσφέρεις. Okay. Κάτι που ο κόσμος θα ήταν διαθέσιμος να πληρώσει για να το έχει και δεν καταλαβαίνει γιατί εσύ του το δίνεις δωρεάν. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάτι με εξαιρετική αξία. Και μετά εγώ θα σου εξηγήσω πώς να δημιουργήσεις εξαιρετικά προϊόντα. Εσύ θα μου πεις τώρα, αν εγώ του δώσω όλο αυτό το υλικό, μετά δεν θα έχω κάτι να του δώσω. Λάθος. Μην αγχώνεσαι, θα σου εξηγήσω. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ τώρα σου δώσω τη συνταγή της πίτσας Ναπολετάνα, στη γνήσια συνταγή, μετά θα πω τι θα σου δώσω, δηλαδή τι θα σου πουλήσω μετά, αφού ήδη σου έχω δώσει τη συνταγή της πίτσας Νάπολης. Να ξέρεις ότι υπάρχει πάντα μία στρατηγική πώλησης και αγοράς. Για την αγορά θα μιλήσουμε στο τέλος. Αλλά ας πάμε να δούμε τι πρέπει να υπάρχει πάντα σε μία καμπάνια προώθησης. Είναι 5 πράγματα που πρέπει να υπάρχουν σε μία καμπάνια προώθησης. Πρώτον, να είσαι συναισθηματικός. Δηλαδή, όταν ακούν και βλέπουν αυτά που κάνεις, πρέπει να αισθανθούν κάτι που να τους εκπλήξει. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι αίσθημα, μπορεί να είναι λειτουργικότητα, μπορεί να είναι δράση, μπορεί να είναι κάτι συγγενικό, μα πάνω απ' όλα πρέπει να είναι κάτι το οποίο βγαίνει από σένα, μπορεί να είναι ένα φόντο με μουσική, μπορεί να είναι ένα slow motion, μπορεί να είναι ένα οτιδήποτε, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είναι κάτι που αφορά το δικό σου προϊόν και πρέπει να είναι κάτι το οποίο το βγάζεις μέσα σου με πάθος. Δηλαδή, με το δικό σου τρόπο, με τη δική σου συγκίνηση, με το δικό σου πάθος, αυτό μεταφέρεις. Okay. Γι' αυτό θα πρέπει να θυμάσαι ότι όταν βγεις εκεί έξω θα πρέπει να κάνεις λίγο σινεμά, διότι δεν μπορείς να βγεις έξω στο κοινό σου και να μιλάς χαμηλόφωνα, διότι δεν θα ξεπεράσεις το τεστ των 7 δευτερολέπτων που είπαμε πριν. Θα αλλάξει κανάλι, θα αλλάξει ιστοσελίδα, οκ. Okay. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργείς συναισθήματα για να μεταφέρεις σημαντικά μηνύματα. Δεύτερον, αξέχαστο, δηλαδή το μήνυμα που θα στείλεις, είτε είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, πρέπει να τους μείνει αξέχαστο, να το θυμούνται, που να μπορούν να πούνε στους φίλους τους, δες το κι εσύ, δοκίμασέ το κι εσύ, διότι είναι κάτι το φανταστικό που δεν μπορείς να μην το δοκιμάσεις. Τρίτο, πρέπει να είναι εφικτό. Τι πάει να πει εφικτό? Πάει να πει ότι μέσα σε αυτό το περιεχόμενο υλικό, βίντεο, ό,τι του στείλεις, πρέπει να είναι σε θέση να το εφαρμόσουν αμέσως. Για παράδειγμα, μιλάμε πάντα για βίντεο. Τους έστειλες ένα βίντεο, τους λες, δες το επόμενο βίντεο. Κάτι πάντα που να τους βοηθήσει να πάνε πιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα. Για να καλυτερέψουν τη δική τους ζωή, το δικό τους business. Τέταρτο, υπερβατικό. Τι σημαίνει υπερβατικό? Κάτι που έρχεται από εσένα, που προέρχεται, που κατεβαίνει από εσένα. Okay. Ένα μήνυμα το οποίο έχει ξεπεράσει το προσωπικό του ενδιαφέρον, δηλαδή έχει πάρει μια αξία υπερβαρυτική, που δεν έχει να κάνει με ένα προϊόν, με μια αξία, μα έχει να κάνει με το αν εσύ, εγώ, όλοι κάνουμε αυτό, θα γίνουμε καλύτεροι. Βεβαίως, προσαρμοσμένο στον τομέα του καθενός. Ο μουσακάς είναι υπερβαρυτικό φαγητό? Ο μουσακάς άραγε είναι υπερβαρυτικό φαγητό? Μα θα μου πεις τώρα, εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω να δημιουργικό ένα υπερβαρυτικό φαγητό. Λάθος, διότι ειδικά με τη μαγειρική είναι ότι καλύτερο για να μεταφέρουμε συναισθήματα στον άλλο. Για παράδειγμα, είχα κάνει μια έρευνα σε κάτι φυλακές στο εξωτερικό, στην Αμερική, όπου τους κρατούμενους τους είχαν χωρίσει σε δύο τμήματα. Στο ένα τμήμα άρχισαν να τους δίνουν να άλλαξαν την ποιότητα του φαγητού με υψηλή ποιότητα φαγητού και είδαν σαν αποτέλεσμα, είχαν σαν αποτέλεσμα ότι τα άτομα μετά στα κελιά τους
συμπεριφερνόταν σαν αρνάκι, ήταν ευχαριστημένη, ήταν δηλαδή ευχαριστημένη από αυτό που τους μετέφερε το φαγητό στην ουσία. Απ' την άλλη πλευρά, το άλλο τμήμα που συνέχισε να τρώει τις σάπιες σούπες που έκαναν εκεί μέσα, μπουνιές παίζανε. Γι' αυτό ο καθένας πρέπει να βρει το θέμα του και να το φέρει σε ένα επίπεδο υπερβαρυτικό. Okay. Και όχι εγωιστικό. Δηλαδή να έχω μόνο εγώ κέρδος. Σκεφτείτε ότι ο κόσμος κάνει πολύ περισσότερα πράγματα για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Μπορεί να φανεί παράξενο, αλλά εσύ ασχολείσαι πολύ περισσότερο όταν γνωρίζεις ότι αυτό που κάνεις θα φέρει όφελος στον άλλο, που πάει πιο μπροστά από σένα, πάνω από εσένα. Πέμπτο και τελευταίο σημείο είναι νίκη. Η νίκη δηλαδή. Αν πριν είδαμε ότι το υπερβαρυτικό είναι κάτι το οποίο είναι για όφελος ολονών, η νίκη είναι λίγο εγωιστικό, διότι είναι προς όφελος σε σένα. Αλλά αν εφαρμόσεις όλα αυτά, είναι για το δικό σου business. Θα έχεις τη δική σου νίκη, το δικό σου όφελος, το συγκεκριμένο business που θα κάνεις. Θα μπορέσεις να κάνεις πραγματικά τη διαφορά, να διαφοροποιηθείς στο συγκεκριμένο κομμάτι του business που απευθύνεσαι. Θυμάμαι τον Λούκα Κορντέρο Ντι Μοντετζέμολο, πρώην πρόεδρος της Ferrari, όπου τον ρώτησαν και αυτός απάντησε: εμείς δεν δημιουργούμε αυτοκίνητα, δημιουργούμε συναισθήματα. Okay. Γι' αυτό να θυμάσαι, δημιουργούμε συναισθήματα, να τα θυμούνται, να είναι εφικτά, υπερβαρυτικά για όλους και στο τέλος νίκη. Okay. Λοιπόν, και εδώ τελειώνει το δεύτερο μέρος του βίντεο. Σας περιμένω στο τρίτο και τελευταίο μέρος στο επόμενο βίντεο. Τσάου!